Κύριε Παπα-Νικολάου, γιατρέ. Ναι. Ακούστε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η ανθρωπότητα είναι αντιμέτωπη με μια καινούργια νόσο. Ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 2019, μόλις πριν από 3,5 μήνες. Δεν την ξέραμε αυτή την νόσο ανθρωπότητα. Είναι ένας καινούργιος ιός. Βεβαίως είναι ξαδερφάκι παλιότερων έτσι άγριων ιών από την ομάδα των κορονοϊών, που έχει πάρα πολλά ξαδερφάκια. Μερικά είναι πάρα πολύ, πώς το λένε, ήσυχα ξαδερφάκια. Μην ξεχνάμε ότι κορονοϊοί είναι και αυτοί που κάνουν το κοινό κρυολόγημα, έτσι. Στην ίδια κατηγορία είναι. Τα προηγούμενα άγρια ξαδερφάκια αυτής της οικογένειας ήταν ο ιός SARS το 2000 και ο ιός MERS το 2012. Αυτό είναι το τρίτο άγριο ξαδερφάκι, ας πούμε, της οικογένειας. Μια καινούργια νόσος, λοιπόν, η οποία έχει την εξής ιδιομορφία. Προσέξτε, ιδιομορφία. Την εξής ιδιότητα. Η θνητότητα είναι απόλυτα συσχετιζόμενη, έχει αποδειχτεί επιστημονικά από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει. Πρώτον, με την ηλικία, γνωστό αυτό, μην το λέμε συνέχεια. Δεύτερον, με το φύλο, και αυτό γνωστό, δεν θέλω να επεκταθώ τώρα σε αυτό. Και τρίτον, με τη διαθεσιμότητα επαρκών υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό. Συσχετίζεται απόλυτα η θνητότητα με αυτό. Ναι. Είναι τεκμηριωμένο από όλες τις μελέτες. Φαίνεται από την Ελβετία. Δηλαδή, φαίνεται να έχουμε από το σύστημα υγείας, κύριε Παπα-Νικολάου. Φαίνεται πρώτα και κύρια από το respirator capacity της περιοχής για την οποία μιλάμε. Δηλαδή, τη διαθεσιμότητα αναπνευστήρων κλινών μεθ. Αποδείχθηκε περίτρανα σε περιοχές της Κίνας που ήταν 0,3% η θνητότητα. Και αυτή την περίοδο η θνητότητα είναι 0,27% στη Γερμανία, η οποία αναφέρει πολλές χιλιάδες καταγεγραμμένα κρούσματα, για τον απλούστατο λόγο τον εξής ένα. Η Γερμανία είναι στην κορφή της Ευρώπης εδώ και χρόνια, να μην πω και στην κορφή του κόσμου, σε ένα δείκτη που λέγεται διαθέσιμα κρεβάτια μεθ ανά 100.000 πληθυσμού. Είναι πάνω από 24, ήταν πριν την επιδημία και εξακολουθεί να είναι, 4 με 5 φορές πάνω από την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Η Ελλάδα πριν την επιδημία ήταν στον πάτο της Ευρώπης, στο 6, σε αυτό το δείκτη. Να με συγχωρήσει ο κύριος Πολάκης, αλλά κατά ταπεινή μου γνώμη αυτό ήταν ευθύνη όλων των κυβερνήσεων οι οποίες πέρασαν τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί όπως βλέπουμε όλοι, η Γερμανία για τον εαυτό της μια χαρά είχε φροντίσει να είναι οχυρωμένη υγειονομικά. Μια χαρά το είχε φροντίσει, ενώ εμείς μεταφράζαμε μνημόνια από τα γερμανικά στα ελληνικά. Εν πάση περιπτώσει, ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Αυτά όλα τα έχουμε πει εκεί που πρέπει, εδώ και πάνω από 1,5 μήνα, κυρία Γιαμαλή. Εμείς πάντα λέγαμε διαχρονικά ότι τα κρεβάτια μεθ στην Ελλάδα, πριν την επιδημία δηλαδή, όλα τα προηγούμενα χρόνια το λέγαμε, τα κρεβάτια μεθ στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι 2.000 τουλάχιστον κλίνες μεθ και άλλες 1.500 κλίνες μαφ, που όπως ξέρουμε όλοι... Να εξηγήσουμε τη διαφορά, γιατί ο κόσμος δεν είναι δικός. Η διαφορά είναι ότι στη μαφ ο ασθενής μπορεί να έχει stand-by τον αναπνευστήρα χωρίς να είναι συνδεδεμένος με αυτόν. Ναι. Και αν χρειαστεί, η κλίνη μαφ μετατρέπεται αμέσως σε κλίνη μεθ και χρησιμοποιείται ο αναπνευστήρας. Είναι πάρα πολύ απλό. Άρα, οι άλλες 1.500 κλίνες μαφ θα μπορούσαν να πάσα στιγμή να μετατραπούν και αυτές σε κλίνες μεθ. Σας πληροφορώ ότι υπάρχει νόμος για τις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, δεν θυμάμαι από πότε είναι σε ισχύ, που προβλέπει ότι αν φτιαχτεί μια καινούργια ιδιωτική κλινική, το 10% των κλινών της υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι μαφ. Και είναι η μεθ. Και είναι οδηγία διεθνής, guideline, ιατρική αυτή. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε αυτό πριν την επιδημία. Ξανακρούσαμε το καμπανάκι αρχές Φεβρουαρίου και είπαμε, παιδιά, πρώτον, μεθ και αναπνευστήρες. Δεύτερον, προσωπικό για να λειτουργήσει. Τις μεθ, τα ΤΕΠ δεν είναι πρώτη γραμμή αντιμετώπισης επιδημίας. Και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα η προβλήματα. Η πρωτοβάθμια είναι τα κέντρα και οι τόμοι. Τα κέντρα υγείας του ΕΣΥ. Εμένα ναι. Με συγχωρείτε, αυτός ο θεσμός των τόμοι δεν μου γυάλισε ποτέ στο μάτι. Εντάξει. Τα κέντρα υγείας του ΕΣΥ πρέπει να είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται. Με κόσμο που έχει την επίσημη οδηγία, άμα έχετε ήπια συμπτώματα, μείνετε σπίτι και συνεννοήστε με τον γιατρό σας. Θα πάμε και εκεί, γιατί είχαμε... Ποιον γιατρό τους. Θα φτάσω και εκεί. Λοιπόν, θα φτάσουμε εκεί στη συνέχεια. Πάμε τώρα με τις μεθ. Ακούστε. Εσείς αυτά τα έχετε πει στον Υπουργό, κύριε Παπα-Νικολάου. Τα έχουμε πει και τα γιατί έχουμε την Παρασκευή, την περασμένη, γραφτά... δεν σας είδανε την ΟΗΕ. Μας είδε σήμερα. Σας είδε σήμερα. Τα ξανά πάμε. Ωραία. Και τα έχουμε σήμερα γραφτά... τι απάντηση πήρατε. Θα σας πω. Ωραία.
πήραμε την απάντηση τα ακριβώς την ίδια που είπε ο κύριος Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Μάλιστα. Τίποτα, καμία κουβέντα παραπάνω δεν πήραμε. Εν πάση περιπτώσει. Και εμείς επιμένουμε ότι τώρα, έστω και την τελευταία στιγμή, έστω με κάθε τρόπο, πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Μιλάω τώρα για τις ΜΕΘ. Αν θέλετε να πω και για τα άλλα, θα τα πούμε μετά. Να λήξουμε το θέμα των ΜΕΘ. Ακριβώς. Για τις ΜΕΘ. Θα πρέπει να ανοίξουν πάση θυσία όσο το δυνατόν περισσότερα κρεβάτια στο ΕΣΥ. Σας πληροφορώ ότι έχω σήμερα καταγγελία από τους συναδέρφους Σωτηρία, παράδειγμα, ότι μέσα στο Σωτηρία, στο γνωστό ΚΑΑ, το ξέρει ο κύριος Πολάκης, που λειτουργεί ήδη ΜΕΘ, στο Ισόγειο υπάρχει μονάδα αυξημένης φροντίδας με αναπνευστήρες και μόνιτορ και πλήρη εξοπλισμό, με 9 κρεβάτια, η οποία είναι κλειστή λουκέτο λόγω έλλειψης προσωπικού ακόμα. Μα η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε. Τη στιγμή που και οι δύο ΜΕΘ του Σωτηρία αυτή τη στιγμή έχουν γεμίσει. Επίσης, υπάρχουν στο Σωτηρία κάποιοι αναπνευστήρες που δόρισε ένας ιδιώτης δωρητής, δεν θέλω να πω το όνομά του, είναι γνωστός, αναξιοποιητοί, περιμένουν ακόμα και κλαίνε. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν σε πολλά νοσοκομεία. Η κυβέρνηση, ενώ την είχαμε προειδοποιήσει πολύ έντονα πριν από 1,5 μήνα, μέχρι πριν από 15 μέρες, σας το λέω εγώ, δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα. Κυρία Παπα-Νικολάου. Τις τελευταίες 15 μέρες άρχισε κάποιες προσπάθειες, έστω και της τελευταίας στιγμής. Έχει ανοίξει κάποια από αυτά τα κλειστά κρεβάτια στο ΕΣΥ. Γύρω στα 70 τα υπολογίζω εγώ ότι έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή. Αλλά μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Για τον ιδιωτικό τομέα, η δικιά μας η θέση είναι ξεκάθαρη. Πλήρης επίταξη ανεφόρων. Ούτε με 800 ευρώ, ούτε με 1.600 ευρώ, ούτε με 1.200 ευρώ. Υπάρχει μια τεράστια υγειονομική κρίση. Πρέπει να προστατευτεί η υγεία του λαού. Τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία ούκο λίγα κέρδη έχουν αποκομίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα με τις πλάτες του κράτους. Παράδειγμα, όταν το κράτος δεν είχε αναπτύξει την καρδιοχειρουργική, μια ειδικότητα θα πω. Ποτέ στο ΕΣΥ, από αυτή την έλλειψη του κράτους, οι κύριοι κλινικάρχες των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων έχουν κερδίσει ούκο λίγα και από άλλες ιατρικές πράξεις που δεν γίνονται στο δημόσιο. Άρα λοιπόν τώρα την ώρα της ανάγκης, πλήρης επίταξης στα πάντα, ανεφόρων. Αυτό πρέπει να γίνει. Εντάξει, καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό είναι λίγο οξύμορο, γιατί εγώ θυμάμαι πριν το χτύπημα του κορονοϊού την κυβέρνηση να ετοιμάζει ΣΔΙΤ. Και τα δύο μαζί, δηλαδή αυτό το οποίο λέτε εσείς, δεν ταιριάζει με την προσέγγιση που έχει η κυβέρνηση και φυσικά, που έχει δείξει μέχρι φυσικά σήμερα. Δεν ταιριάζει. Μήπως όμως εσείς το λέτε αυτό επειδή είστε συνδικαλιστής, για παράδειγμα. Ακούστε, εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις μέρες. Εγώ σε κάθε μου δημόσια εμφάνιση σας διαβεβαιώ ότι λέω λιγότερο από το 1% από τις πεποιθήσεις μου γενικά και σας πληροφορώ, επειδή είμαι πολύ προσεκτικός, ότι λέω λιγότερο από το 1/10 από αυτά που σούρνουν όλοι οι συνάδελφοι γιατροί του ΕΣΥ, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι και ό,τι να είναι, και στη σημερινή κυβέρνηση και στις προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν περάσει. Μάλιστα. Λέμε ορισμένα πράγματα συνεχώς με ένα θετικό τρόπο, ότι πρέπει να γίνουν άμεσα για την υπεράσπιση της υγείας του λαού, για τη ζωή του παππού, της γιαγιάς, του μπαμπά, της μαμάς και των δικών μας όσοι είμαστε πάνω από 50. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέμε. Θέλουμε με θετικό τρόπο να ταρακουνήσουμε τα πράγματα και να πιέσουμε. Ορισμένα πράγματα με αυτά που έχουμε πει, έστω και με καθυστέρηση. Μπορούν να γίνουν. Μα έχουν γίνει. Έστω και με καθυστέρηση όμως, με μεγάλη καθυστέρηση. Μάλιστα. Η απόδειξη είναι ότι αυτά που λέμε δεν τα λέμε για να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα, κερδίσουμε κομματικούς πόντους εμείς. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Τι κομματικούς πόντους να κερδίσουμε. Εμείς τα λέμε. Κατανοητό. Για να γίνουν και να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Θέλω να πάρω και ένα σχόλιο από τον κύριο